Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε όλους σας που αγκαλιάσατε τα κομμάτια τα οποία έγραψα και μπορώ να πω ότι με συγκίνησε ιδιαίτερα το γεγονός που έλαβα μηνύματα λέγοντας πως ταυτίστηκαν με τους στίχους και ότι ευαισθητοποιήθηκαν. Επίσης είμαι ανοιχτό σε κάθε σχόλιο και κριτική ή ακόμα και συζήτηση όποιος θέλει να συζητήσει, γιατί έχω λάβει 2-3 άτομα τα οποία ήθελαν απλά να συζητήσουμε και μου αρέσει πάρα πολύ. Και για να μην το κουράζω, σήμερα 9 Δεκάτου του 2019 έγραψα ένα κομμάτι βασισμένο σε μια παλιά ανάμνηση που με ξύπνησε ο αδερφός μου. Τα γράμματα του αδερφού μου, ένα κομμάτι του παλιού εαυτού μου, μια ανάμνηση ξεχασμένη που θυμίζει κάθε μέρα ο αδερφός μου το πρωί το τι αγάπη σημαίνει. Έτσι ήμουνα κι εγώ μικρός, αφήνα γράμματα δίπλα στον πατέρα μου το φως. Πάει ένας χρόνος τώρα που το φως πλέον έχει σβήσει και στην καρδιά μου ένα σίγμα έχει σχηματίσει. Κάθε μέρα το παλεύω να σταθώ δυνατός. Πες με εγωιστή, μα δεν θέλω να φανεί το τι πραγματικά μου έχει συμβεί. Και αν δεν καταφέρω αυτή τη στιγμή τη μάχη να νικήσω, θα ακούσω τα κομμάτια μου. Νικόλα, γύρνα πίσω. Νίκο, άκουσε με καλά. Είμαι η φωνή της τότε λογικής. Σύνεθε και πρέπει πίσω να ξαναρθείς. Το για πάντα ήξερες πως ποτέ δεν θα το ζεις. Πρέπει δυνατός τα πόδια σου ξανά να σταθείς. Κάποιοι νομίζουν το κάνω επαγγελματικά. Άλλοι χόμπι και άλλοι για λεφτά. Γαμώ τη φήμη σας και την υπεροψία. Μην με βάζετε στο γετσουβάλι, είμαι μηδενική αξία. Δεν έχω μάθει να υπολογίζω με λεφτά. Από μικρό μου έμαθα να προσφέρω μόνο χαρά. Ότι σε αφήνει, μην το κυνηγάς. Σε έκανα ένα κομμάτι χαρτί να αγαπάς. Όταν καταλάβεις πραγματικά το τι κυνηγάς, δεν θα έχεις χρόνο ξανά πίσω να πας. Μάθε να εκτιμάς. Μάθε να αγαπάς. Η ζωή δίνει μόνο ένα μάθημα για εμάς. Μονάχα πρέπει μπροστά να κοιτάς. Άσε το παρελθόν όσο προλαβαίνεις. Γιατί μετά δεν θα ξέρεις το που πηγαίνεις. Έτσι ήμουνα κι εγώ και ήρθα σε αυτή τη θέση. Τώρα και όσο προσπαθίζω μόνος, αλλά δεν είμαι μόνος. Γιατί έχω εσάς. Έχω τη μάνα μου και τον αδερφό μου. Έχω δύο μοναδικά άτομα να είναι στο πλευρό μου. Δεν έχει μείνει τίποτα πλέον στον κόσμο. Ούτε γιαγιά ούτε παππούς. Μονάχα η λογική που μου προσφέρει ο νους. Αυτή τη στιγμή δεν γράφω κάτι σε χαρτί. Αφήνω μόνο το μυαλό μου να εκφραστεί. Και το κομμάτι έτσι θα το αφήσω. Και δεν θα πειράξω ούτε μία λέξη για να σβήσω. Δεν με νοιάζει αν θα λέω μαλακίες. Δεν με νοιάζει αν θα ακουστεί καλά. Επειδή αυτό που λέω το βγάζω από την καρδιά.